Θανάσης Ντρούγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρο, μου σε και ας ξεκινήσουμε από τη Γάζα και να πάμε στην Ολλανδία που ξέρω, τη γνωρίζει καλά ούτως ή άλλως και ως χώρα. Γάζα. Με το θέμα της Γάζας, κοίταξε, το θέμα με τους ομήρους, αν έχετε εμπνεύσει ακριβώς στη Γάζα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό. Δηλαδή, ιδιαίτερα χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Τουρκία, όχι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα και οι Αμερικανοί είναι πάντοτε εμπλεκόμενοι και έχουν περιπτώσεις διαχρονικά, είτε πριν τον ψυχρό πόλεμο, είτε στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, είτε μετά τη διάλυση του αλίστου μνήμης κομμουνισμού και της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Τελευταία βέβαια περίπτωση υπήρξε αυτή η οποία ανάμεσα στον Αρχάγγελο του Σκότους και τον Βίκτορ Μπατ, τον Ρώσο, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς παράνομο σε εμπόριο όπλων, με την γνωστή μπασκετμπολίστρια την Αμερικάνα, την Μπρίτνι Γκράινερ. Ήταν επιτυχής, αλλά να πούμε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις, Λάβρο, απαιτούν, θα λέει κανείς, καλές γνώσεις, ειδικούς χειρισμούς. Αρχή να σου πω δηλαδή ότι και το τελευταίο Αμερικανο-Ιρανικό που έγινε το ΣΟΑΠ του 2023 ήταν μεταξύ Αμερικανών, Ιρανών και 6 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν κρατήσει οι Αμερικανοί και τα δώσαν στο Ιράν. Αν πάμε πίσω, βεβαίως, αντιλαμβάνεσαι λόγω κατασκοπευτικών ιστοριών, λόγω γέφυρας των κατασκόπων κτλ. Πολλά τέτοια υπήρχαν. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολα, δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο είναι αυτά εδώ στη Γάζα. Γιατί εδώ είχαμε να κάνουμε, ξέρεις, κυρίως με Αμερικανούς και Ρώσους ή Αμερικανούς και Σοβιετικούς στον ψυχρό πόλεμο, ή τέλος πάντων μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, όπως έγινε το 2015, αλλά εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Πριν έρθω στη Γάζα, να σου πω ότι το 2008 οι Ισραηλινοί έκαναν μια ανταλλαγή με τη Χεσμπολάχ, την γνωστή ριζοσπαστική εξτρεμιστική σιητική οργάνωση στον Λίβανο. Συγκεκριμένα πήραν πίσω τους σωρούς δύο Ισραηλινών στρατιωτικών, να θυμάμαι, νομίζω λεγόταν Γκοντβάσερ και Ρέγκεβ, οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο του 2006. Στον πόλεμο δηλαδή της, στο δεύτερο Λιβανικό. Ακριβώς. Και πήραν τότε πίσω η Χεσμπολάχ, πήρε διαβόητους τρομοκράτες. Αυτοί ήταν 100% τρομοκράτες. Η περίπτωση χαρακτηριστικά του Ρεγκεύ και του Κουνάρ, του Σαμίρ Κουνάρ, ο οποίος είχε πολτοποιήσει κοριτσάκι Ισραηλινό σε περιοχή ακριβώς στα όρια της μπλε γραμμής, εκεί δηλαδή που είναι μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Και τέλος πάντων και ο Νασίρ Νίσερ, ο οποίος ας πούμε ήταν, δεν ξέρω εγώ, δεδομένα δολοφόνος για 7-8 περιπτώσεις. Και το Ισραήλ υποχώρησε και προχώρησε σε αυτό. Δηλαδή ήταν η πρώτη δυνατή ανταλλαγή αυτή του 2008 μεταξύ μιας ασύμμετρης απειλής που είναι για το Ισραήλ, όπως είναι η Χεσμολάχ και τις περιπτώσεις και του Ισραηλινού κράτους. Επίσης και η περίπτωση της Σαλίτ που έχουμε πει, μην ξεχνάμε, στο οποίο 2011 ένας στρατιώτης Ισραηλινός, τον οποίο κρατούσε η Χαμάς, αυτή ήταν, δεν ήταν η Ισλαμική Τζιχάντ τελικά, για 1027 Παλαιστίνιους, μιλάμε τώρα για την εντυπωσιακά ποσοστά. Τώρα, επειδή μίλησα με Κατάρ σήμερα δύο φορές κιόλας, με την Τόχα, έτσι επιγραμματικά και ας πούμε όπως τα έχω στο μυαλό μου, έχουμε τα εξής. Παρακολουθείτε όλη η ιστορία που ξεκίνησε από το πρωί και η κατάπαυση του πυρός 7 το πρωί και η πρώτη ανταλλαγή, 2, και το γεγονός ότι μπαίνουν συνέχεια φορτηγά από τη συνοριακή διάβαση της Ράφα που συνδέει τη Γάζα με το Σινά, αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται από ένα ειδικό κέντρο. Επικεφαλής του κέντρου είναι ο Ματζέντα Λανσαρί, έμπιστος επικοινωνιολόγος του Εμμύρη του Κατάρα Αλθανή, και μέσα στο κέντρο υπάρχει, είναι όπως μου είπανε, ο υπαρχηγός της CIA για τις επιχειρησιακές υποθέσεις, ο οποίος συντονίζει, μια και οι Αμερικανοί εμπλέκονται σε όλα όπως καταλαβαίνεις εκεί μέσα, και από πλευράς Ισραήλ είναι ο ταξιέρχος στην αποστρατεία Γκάλ Χίρτς, ο οποίος είναι αυθεντίας στα θέματα των ομήρων και χειρίστηκε και την περίπτωση Σαλίτ το 2011 και την περίπτωση 2008 με τη Χεσμπολάχ. Είναι ένας αξιωματικός εμπιστοσύνης όλων των πολιτικών ηγετών του Ισραήλ. Γι' αυτό και τον χρησιμοποιούν σε τέτοιου είδους επαφές, καλή γλώσσα αραβικής, αγγλικής κλπ. Και επικοινωνιακά. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, ό,τι ανακοινώνει ο Ανσαρί είναι το σωστό. Γιατί έχει να κάνει με τις περιπτώσεις του Κατάρ, γιατί του Κατάρ έχει βάλει την υπογραφή του. Και αν άργησαν κάποια πράγματα 24 ώρες, ήταν επειδή το Κατάρ και η Χαμάς είχαν βάλει τις τελικές υπογραφές. Αυτό ήταν όπως μου έλεγε Καταριανός αναλυτής που είναι στο συγκεκριμένο επιτελείο. Τώρα, σχετικά με το γεγονός ότι έδειξαν και live την ανταλλαγή των ομήρων, έτσι, για να δώσουν έμφαση στην υπόθεση και μια διαφάνεια ότι τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν, και το επικοινωνιακό του θέματος. Βεβαίως. Στη Ράφα όλα αυτά. Τώρα, αυτοί οι οποίοι είναι όμοιροι, είναι ως επιτοπλίστων, οι Παλαιστίνοι είναι γυναίκες και παιδιά που είναι σε φυλακές του Ισραήλ,
Εντάξει, όχι για δολοφονίες, αλλά για ενέργειες όπως για παράδειγμα πετροβολούσαν στρατιωτικούς, μαχαίρωναν στρατιωτικό περνώντας δίπλα και τον, με μαχαίρι, αιχμηρό αντικείμενο. Δηλαδή, εντάξει, είναι για σοβαρά θέματα, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, από αυτούς που έχουν κάνει χρήση όπλων για να δολοφονήσουν πυροβόλων όπλων κτλ. Τώρα, η συμφωνία, αυτή η τρούση αναχωχή, αφορά την ακολουθεί και η Χεσμπολάχ, αν και το πρωί που αναφέρες. Ναι. Υπήρξαν πυροβολισμοί κατέρωθεν στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου, αλλά η Χεσμπολάχ επίσημα δήλωσε για εκπροσώπου του Νασφάλα, του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης, ότι συμβαδίζει με το πνεύμα της αναχωχής των 96 ωρών ή τυχόν αυτή να πάμε από 4 μέρες σε 5 μέρες. Δεν πετάνε ντρόουν, όπως ξέρεις, και τα ντρόουν κυρίως αφορούσαν τους Ισραηλινούς, γιατί η Χαμάς δεν ήθελε να δει κάποιες περιπτώσεις. Από πού παίρνουν τους ομήρους. Ακριβώς παίρνουν τους ομήρους, ας πούμε, και αν είναι αυτοί την Νότια Γάζα κλπ. Επίσης, με τη συμφωνία δεν επιτρέπουν οι Ισραηλινοί από την Νότια Γάζα να γυρίσουν στη Βόρεια Γάζα, όπου στη Βόρεια Γάζα έχουν δραστηριοποιηθεί. Στην πόλη της Γάζα, στα Νότια Προάστια δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά στη Βόρεια Γάζα, διότι οι Ισραηλοί λένε ότι επειδή θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, και αυτό το είπε και ο Γιώαβ Γκαλάν χθες στην μυστική βάση των υποβρυχίων στη Χάιφα, στο Ισραήλ, είπε αυτή τη στιγμή ότι θα συνεχιστούν για 2 μήνες. Από πλευράς Ισραήλ η επιχειρήση αεροχερσαίες. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή προχωράει αρκετά ικανοποιητικά, σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι στη Ράφα, πέραν των Ισραηλινών κομμάντων, όπως μου είπα, είναι Αιγύπτιοι κομμάντος, είναι η έρημος του Σινά δίπλα, είναι Αμερικανός αντιστράτηγος και ορισμένοι επιτελείς που παρακολουθούν από το Σινά, ξένοι επιτελείς, την όλη κατάσταση. Φυσικά υπάρχουν άνδρες του Ερυθρού Σταυρού και γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού. Ειδικό ελικόπτερο με κομμάντο, το οποίο τους παίρνει μάλλον από το LRI και το LRI στο Τελ Αβίβ. Δεν δίνεται ευχαίρεια πέραν των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για τους Ισραηλινούς που απελευθερώνονται να έχουν πρόσβαση. Δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα, υπόψη είναι λαύρο. Ήταν μια αρχή του Κατάρ αυτή να μην ανακοινωθούν τα ονόματα, τα οποία σταδιακά μετά θα δοθούν στη δημοσιότητα. Από καμία πλευρά τα ονόματα. Από καμία πλευρά αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι γυναίκες και παιδιά, δεν τους συζητάμε. Τώρα εξετάζει επίσης το θέμα του μετατραυματικού του τεστ το οποίο γίνεται, για το πώς είναι η κατάσταση μετά από ομοιρία 49 ημερών. Έτσι, δηλαδή τι κατάσταση είναι ψυχολογικά, κοινωνικά, φυσικά. Γι' αυτό και τους πηγαίνουν σε νοσοκομεία στο Τελ Αβίβ, για να δουν αυτοί πώς ακριβώς είναι η όλη κατάσταση. Όπως και να έχουν τα πράγματα, στην προκειμένη περίπτωση αντιλαμβάνεσαι ότι παρακολουθείται με ενδιαφέρον. Μου τόνισε ότι δεν υπήρξε ούτε μία εμπλοκή της Τουρκίας, ούτε μία εμπλοκή μέσα. Οι Αιγύπτιοι είχαν μόνο τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, αντιστράτηγο, ένα αποστρατεία Καμάλ, ο οποίος είναι, ας πούμε. Γι' αυτό και σήμερα και ο Σούνακ και ο Μακρόν ευχαρίστησαν το Κατάρ και την Αίγυπτο για την σημαντική αυτή διαμεσολάβηση, η οποία τουλάχιστον έδωσε κάποια καταρχήν λύση, γιατί κανείς δεν ξέρει πού είναι τα πράγματα. Λάμπρο, πριν πάμε στην Ολλανδία, θα σου πω μια σημαντική πληροφορία, η οποία είναι η εξής. Πέντε χώρες, όλες οι μυστικές τους υπηρεσίες, όλες, των πέντε χωρών. Τώρα να το πω ευθέως, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία. Mm-hmm. Επειδή η πληροφορία είναι και πολύ σημαντική. Και αντίστοιχες αστυνομικές δυνάμεις έχουν πει ότι εξαιτίας του πολέμου της Γάζας αναμένουν μέσα στο 2024 ότι έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί πάρα πολύ μοναχικοί λύκοι. Και κατόπιν τούτου θα έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με πάγιες πόλεις. Αναμενόμενο είναι αυτό. Και οι πέντε το υπογράφουν, και οι Αβίβοι Ολλανδικοί, αλλά και ας πούμε οι Μπέντε οι Γερμανικοί και οι Μιγιώτα Πέντε οι Βρετανικοί. Δηλαδή, τώρα μιλάμε κορυφαίες υπηρεσίες τώρα μέσα. Ας πούμε, ιδιαίτερα οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, δεν το ξέρει ο κόσμος. Οι Γαλλοβρετανοί έχουν και παλαιότερα σχέση με τις περιοχές αυτές. Αλλά οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί έχουν πολύ καλές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι δε Γερμανοί στο Λίβανο και στο Ιράκ δίναν και πληροφορίες. Οι δε Ολλανδοί έχουν πολύ καλές πληροφορίες στις χώρες του κόλπου. Μπορεί να είναι χώρες που να μην είναι οι πρώτες, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο. Κατόπιν τούτου ανησυχούν πάρα πολύ, και είναι ένα θέμα το οποίο στην ερχόμενη εβδομάδα θα το συζητήσουμε πάλι στην Υπουργική Σύνοδο των Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, 31 κρατών του ΝΑΤΟ, σύν τη Σουηδία, η οποία συμμετέχει άσχετα αν ο Ερντογκάν πάντα βάζει μικρό εμπόδια ή μεγάλα εμπόδια. Θα εξετάσει το συγκεκριμένο θέμα. Θα παρουσιάσει, όπως μου είπαν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και η Σουηδία, η Φιλανδία, μια κοινή έκθεση. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το θέμα, Λάμπρο, το έχει συζητήσει πολλές φορές, το προσφυγικό, έτσι. Mm. Η Φιλανδία έχει σοβαρό πρόβλημα με τους Ρώσους στα σύνορά της. 4 μεθοδιακές διαβάσεις οι Φιλανδοί έχουν κλείσει ως προς τη Ρωσία. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε εμείς στον Εύρο
ότι ήταν 3 χρόνια πριν. Τώρα αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται παράνομη μετανάστευση στα σύνορα της Φιλανδίας. Στέλνουν οι Ρώσοι κόσμο εκεί. Στέλνουν κόσμο εκεί. Τι κόσμο στέλνουν, από πού? Κυρίως αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν από διάφορες Ισλαμικές δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά και πολλοί οι οποίοι έχουν περάσει από Συρία κτλ. Θυμάστε, το είχαν κάνει και στη Λευκορωσία αυτό, έτσι. Προ 2 χρόνων από Πολωνία προς Λευκορωσία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ επειδή μιλώ με σκανδιναβικές χώρες, έχω πολλές σχέσεις, μου είπαν αυτή τη στιγμή ότι και η Σουηδία κάνει μια έκθεση και για μοναχικούς λύκους. Ένα, το οποίο θα συμβαδίζει με την έκθεση των 5 χωρών, την οποία θέλω να διαβάσω, διότι είναι γραμμένη και στις 5 γλώσσες, είναι πολύ εκλεπτισμένη. Δηλαδή, είναι πληροφορίες και ανησυχίες και εκτιμήσεις για την κατάσταση. Ωραία, γιατί θα έχει ενδιαφέρον, μήπως τα συζητήσουμε Δευτέρα αυτά. Ναι, Δευτέρα αυτό, γιατί είναι ακριβώς. Τώρα, να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έρχομαι τώρα λίγο στο θέμα της Ολλανδίας. Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή χθες είχα 4 παρουσιάσεις αντίστοιχους μέσω Skype, 4 σταθμούς της Ολλανδίας, θα πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα αποτελέσματα στην Ολλανδική κοινή γνώμη, τουλάχιστον αυτά που άκουγα από το NCRV και τα λοιπά και άλλα κανάλια, να μην μακρηγορώ τώρα, είναι αυτή που σοκαρίστηκαν. Γιατί οι Ολλανδοί έχουν μάθει τη θεωρία της tolerance, δηλαδή τη θεωρία της ανοχής, δηλαδή ανέχονταν. Και όταν είδα ότι 220.000 έχουν περάσει την τελευταία διετία Τούρκοι, Μαροκινοί, Αργεριανοί, όχι Παλαιστίνοι, όχι Σύριοι, Ιρακινοί κτλ. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Οι κοινότητες, λένε στην Ουτρέχτη, στο Ντέλφτ, στο Ρότερνταμ, άκουγα ανθρώπους από εκείνα τα λένε, ανθρώπους που τους ζουν. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για πρόσφυγες και από πολέμους. Μιλάνε αυτή τη στιγμή για μετανάστες οι οποίοι ήρθαν, πάμε στην Ολλανδία, είναι καλό το σύστημα, έχει συντάξεις, έχει ιατρική περίθαλψη. Το γνωστό, ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προφανώς υπάρχει θέμα. Τώρα γι' αυτό και οι 37 έδρες που πήρε τελικά, 35. Αν χρησιμοποιήσω στα Ολλανδικά το όνομά του Χέρτ Βίλντερς, ο γνωστός με τα πλατινένια μαλλιά και τα λοιπά, είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν τον αποκλείω. Χθες το βράδυ που μιλούσα με Ολλανδούς, μου είπαν ότι δεν αποκλείουν ακόμα και κάποιον κεντροδεξιό-δεξιό συνασπισμό για να τον βάλουν μέσα, για να δούμε τι μπορεί να κάνει σε κάποια πράγματα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος επί 15 χρόνια φωνάζει είτε κατά του Ισλάμ, ακραίο Ισλάμ, έτσι μιλώ, είτε αυτή τη στιγμή για το να διώξουν τους Τούρκους και τους Μαροκινούς, είτε πολλά άλλα, ας πούμε, έχει έτσι αντιπαραθέσεις με διαδοχικούς πρωθυπουργούς, είτε τον απερχόμενο φιλελεύθερο πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε του κόμματος του Faith and Day, είτε ας πούμε και με προηγούμενες ιστορικές προσωπικότητες, όπως ο Φανάχτ, όπως ο Λούμπερς, δηλαδή πρώην πρωθυπουργοί, είτε κεντροδεξί, είτε κεντροαριστερή. Γι' αυτό φώναζε συνέχεια για το θέμα στις πολυκομματικές κυβερνήσεις, προσέξτε τι γίνεται. Κυρίως είναι μεγάλος αριθμός, κατάλαβα Λάμπρο χθες παρακολουθούσα τις συζητήσεις, ότι είναι μεγάλος αριθμός των Μαροκινών, μεγάλος, και θυμάμαι από την εποχή που ήμουν στην Ολλανδία, έχουν πολύ ισχυρές Μαροκινές κοινότητες και ιδιαίτερα στο Ρότερνταμ και στο Άμστερνταμ, αλλά ιδιαίτερα στο Ρότερνταμ που είναι και από τα μεγαλύτερα λιμάνια. Υπάρχει επίσης στη μία Ολλανδία, ο συγκεκριμένος ο Βίλντερς, ο Χέρτ Βίλντερς, είναι, αν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι ένθερμος υποστηρικτής του ΝΑΤΟ και του πολέμου της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, αλλά είναι σκληρή αντιρωσική στάση και συγχρόνως με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλήματα λόγω θεωρεί ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τεράστια χρήματα, είναι μια γραφειοκρατία, περνάνε καλά αυτοί και κάνουν θεωρίες επί θεωριών και δεν πιάνουν το θέμα επί της ουσίας. Δηλαδή, τι πρέπει να απαιτηθεί για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κλείνω λέγοντας ότι τον συνεχάρισαν χθες ο Ιταλός Ματέο Σαβίλνη, που είναι και αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Μελόνι. Μελόνι δεν μιλήσε, γιατί όπως ξέρεις έχει αλλάξει θέσεις. Μαρί Λεπέν βεβαίως, η ηγεσία του Ισπανικού ακροδεξιού κόμματος Fox, ο Αυστριακός ακροδεξιός Χάραλ Βιλίνσκι, το γερμανικό AfD, η ηγεσία του κόμματος και φυσικά ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός. Δεν μίλησε η Σλοβακία, το ψεύστηκα χθες, γιατί περίμενα να δω η πιο σκληρή κυβέρνηση του Φίτσο, αυτή που ήρθε τώρα στην εξουσία. Δεν είδα σημείο το περιμένα τώρα την Μπραντισλάβα, την οποία παρακολουθώ. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι για να πω το τελευταίο λάμπρο ότι ο Βίλντερς έχει 37 έδρες. Το κόμμα Ελευθερία και Δημοκρατία, δηλαδή του απερχόμενου πρωθυπουργού, έχει 24. 20 έχει το νέο κοινωνικό συμβόλαιο κεντροδεξιό. 9 έδρες έχει το Δημοκρατικό Κόμμα SSS του 66 που έγινε το 1966, το θυμάμαι, σοσιαλδημοκρατικό. Και κάτι πράσινοι έχουν 25 μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες. Τώρα, μπορεί να γίνει κυβέρνηση των 2 κεντροδεξιών κομμάτων με τον Βίλντερς, με το PFFA, και μπορεί να γίνει και εναλλακτική κυβέρνηση τώρα, όταν όλα τα άλλα κόμματα θέλουν να αφήσουν την ακροδεξιά. Δεν του αρέσει να τη λέει την έκφραση ακροδεξιά. Είναι, λέει, πολύ αλλεργικός. Είμαι, λέει, αντι-Ισλάμ ή ξέρω εγώ ορισμένα. Πόσοι χρειάζονται, 63-64. Αλλά το θέμα είναι αυτό ότι δεν αποκλείουν. Εγώ χθες το συζήτησα αυτό εκεί που ήμουνα.
Και άκουγα και τις συζητήσεις, γιατί ήμουν live πριν με βγάλουν εμένα να κάνω κάποια σχόλια για το πώς βλέπω σαν πρώην άνθρωπος που έζησε στην Ολλανδία. Ναι. Αυτή τη στιγμή είδα, καταλαβαίνοντας και τη γλώσσα τους, είδα σημεία ακόμα και το φλαμάνδικο Βέλγιο, να το πω έτσι. Και εκεί η ανησυχία ότι όταν του χρόνου είναι να γίνουν εκλογές, η ανησυχία είναι το Flams Block, που είναι πιο σκληροπυρηνικό, ακροδεξιό ή τέλος πάντων κατά των μεταναστών, και αυτό που θα είναι ενισχυμένο. Όταν λέω το Flams Block είναι πολύ ισχυρό στην Αμβέρσα, είναι στην Οστάνδη, ενώ στη Λιουβέν στο Βόρειο Βέλγιο. Άρα αντιλαμβάνεσαι, αυτά πρέπει να τα προσέξει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλού για αλλού είναι στις ορισμένα θέματα. Πρέπει να τα βρούμε και μπροστά μας αυτά, γιατί τίποτα δεν είναι ωραία, μακριά. Ωραία. Αλλά πιστεύω να τα συζητήσουμε αυτά και ιδιαίτερα την έκθεση. Αυτό πρέπει να σου πω, και είδα την έκθεση να τα πούμε Δευτέρα, γιατί έχει σημασία, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα όλοι ότι στην Ευρώπη θα γίνει το επόμενο διάστημα. Θα γίνουν διάφορα. Αλλά τουλάχιστον δίνουμε την εικόνα, είναι η μοναδική εκπομπή που δίνουμε την εικόνα σε κάποια πράγματα τα οποία δεν φωτίζονται ή τέλος πάντων δεν δίνουν την υπέρπουσα σημασία προς τα έξω. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. We'll be right back.